για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Όπως επίσης και για το θέμα των προστατευμένων μαρτύρων, κύριε Γκλαμάνη. Κάποια στιγμή πρέπει το να 2014, μιλήσω. Δεν μασάω τα λόγια. Κάποια στιγμή κύριε πρέπει Παπαδάκη, να πριν όταν, από την, όταν εγώ είμαι από στη Βουλή, όταν είμαι στη Βουλή από το 90 και... Περιμένω υπομονετικά, αλλά, όχι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσω. Βλέπετε ότι έχουν ουσία και τα ερωτήματα, δεν έχουν. Δεν είπα εγώ ότι δεν έχουν ουσία, αλλά πρέπει να μιλήσω κάποια στιγμή. Θα μιλήσετε, μη σας νοιάζει. Έτσι. Να παραχωρήσουμε για μια μήνυα μαρτυρία. Τα λέμε στη δεύτερη. Όχι, όχι, δεν γίνεται τώρα σε τρία. Ας συνεχίσει ο κύριος Κακλαμάς, θα μπορούσα να μιλήσω. Όχι, όχι, θα μιλήσετε. Μα, μιλήσετε. Κοιτάξτε τώρα. Ποτέ δεν σας αδικούμε εδώ και το ξέρετε άλλωστε. Εντάξει. Είναι όμως. Εντάξει, έχετε ξεκινήσει μια διαδικασία, ρωτάτε τον κύριο Κακλαμάνη. Συμπληρώνω εγώ επί αυτών των θεμάτων βάζει ο κύριος Κακλαμάνης. Θέλω να πω μια συνολική όχι, άποψη. Όχι, θέλω την άποψή σας. Έτσι. Λοιπόν. Είσαστε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά αυτό δεν βλέπω εδώ μέχρι στιγμής. Εδώ δεν για να σχολιάσει τον κύριο Κακλαμάνη. Ακούστε. Αλλά... Προφανώς με τον κύριο Κακλαμάνη έχω άριστες σχέσεις. Δεν είναι, δεν εκεί το θέμα. Το χρόνο, θα σας δώσω το χρόνο. Περιμένετε. Θα σας δώσω το χρόνο. Έχουν σημασία μερικά πράγματα, κύριε Χατσαβόπουλε, όπως γνωρίζετε. Μου καταλογίζετε πρόθεση, κύριε Μαντά. Όχι, δεν σας καταλογίζω. Δεν θέλω, δε θέλω, δε θέλω να πούμε σε αυτό. Αλλά όταν μένουν δύο λεπτά για να μπορέσω να πω άποψη. Χαθήκανε αυτά τα δύο λεπτά. Λοιπόν, τσακωνόμενοι. Δεν τσακωνούμε με κανέναν. Εντός εισαγωγικών. Ποτέ. Λοιπόν. Δεν ξέρω ποια είναι η ερώτηση τώρα. Εν πάση περιπτώσει, να πω λίγο τη γνώμη μου για τη συγκυρία. Μα ό,τι ερώτηση και να σας έκανα, αυτό θα λέγατε. για να φτιάξουμε Μαντά. Την ατμόσφαιρα λίγο, γιατί είναι βαριά, κύριε Μαντά. Εντάξει. Εντάξει. Λίγο χιούμορ. Ο κόσμος το έχει ανάγκη αυτό. Λίγο χιούμορ. Όλοι μας το έχουμε ανάγκη. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Η χώρα είναι σε κομβικό σημείο αυτή την περίοδο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Το λέω διότι αν συγκρίνει κανένας τις περιόδους που διατρέχουμε με προηγούμενα χρόνια. Κανένας δεν λέει κουβέντα, ας πούμε, για την οικονομία. Οι κουβέντες που γίνονται για την οικονομία είναι σαν να είναι περιθωριακές. Ενώ είναι κρίσιμα τα επίδικα και αυτά τα οποία θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, έχοντας κλείσει τρίτη αξιολόγηση, έχοντας ανοίξει πολύ συγκεκριμένοι δρόμοι και για τα μέτρα για το χρέος, μέσα βεβαίως σε πολύ μεγάλες δυσκολίες που συνεχίζουμε να έχουμε. Το ένα είναι αυτό. Ξέρετε, το δεύτερο είναι... Για να σας βοηθήσω, σας καταλογίζουν ότι λέει τώρα η αξιωματική αντιπολίτευση. Και μια μερίδα μπορεί να την εστερνίζεται και ο Ιορδάνης, γιατί το βλέπω και κουνάει το κεφάλι χαμογελαστός. Ότι εσείς στήσατε αυτή την υπόθεση για να αποπροσανατολίσετε την κοινή γνώμη. Έχω καταλάβει αυτό, ξέρετε, γιατί πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί κοιμηθήκαμε με το Σκοπιανό και ξυπνήσαμε με την Οβάρτης. Ή για να ξεχάσουμε και να πάει στα μαλακά τα όσα μπορεί να έρθουν και θα είναι δύσκολα, έτσι. Επαναπολογισμό συντάξεων, αφορολόγητο. Από το αφορολόγητο μπορεί να έρθει πιο νωρίς και πάει λέγοντας. Σας λέω τι λένε για να έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε. Ξέρετε πολύ καλά ότι ξέρω τι λένε. Πάω παρακάτω και λέω το εξής. Ότι αυτό είναι ένα πλαίσιο, έχει μία σημασία. Γιατί το λέω αυτό. Διότι δεν πρέπει να χάνονται βασικά πράγματα στη διαδρομή αυτή. Όταν έχουμε αυτά τα κρίσιμα θέματα που σας είπα, έχουμε τις πρωτοβουλίες για το μακεδονικό, πολύ σημαντικές, κρίσιμες για τη χώρα, και μέσα σε όλο αυτό, και αυτό εκεί θα σταθώ, έρχεται και αυτό το θέμα. Στήθηκε αυτό το θέμα. Αυτό είναι ένα ερώτημα που έχει προκύψει από την ανακόλουθη τουλάχιστον στάση, από την ανακόλουθη τουλάχιστον στάση της Νέας Δημοκρατίας που αντιμετωπίζει τη δικαιοσύνη à la carte. Δηλαδή τι θα έπρεπε να κάνει η δικαιοσύνη όταν ερευνά ένα ζήτημα το οποίο κανένας δεν τολμάει να πει βεβαίως και δεν είναι δυνατόν να το πει κανένας σοβαρός άνθρωπος ότι δεν είναι σκάνδαλο διεθνών διαστάσεων και πέφτει πάνω σε πολιτικά πρόσωπα. Τι έπρεπε ακριβώς να κάνει. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω με τίποτε αυτή την αιμονή της αλακάρτ αντιμετώπισης δικαιοσύνης από τη Νέα Δημοκρατία. Και το λέω έτσι ρητορικά. Βεβαίως μπορώ να δω σκοπιμότητες πίσω από αυτό. Ούτε επίσης όλη αυτή την επίθεση που δέχεται και οι συγκεκριμένοι εισαγγελείς που έχουν εμπλακεί με την υπόθεση και οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Δηλαδή εδώ έχουμε ένα πιθανά πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο έχει επηρεάσει ίσως σημαντικά συνολικά για το θέμα του φαρμάκου την ελληνική οικονομία, την ελληνική κοινωνία, πολλά χρόνια. Είσαστε προσεκτικός.
Αλλά το θέμα Παπαγγελόπουλου, το θέμα του κυρίου Παπαγγελόπουλου, ο οποίος πρόλαβε και είπε ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο απογεννήσεως του ελληνικού κράτους. Όλες οι ενδείξεις, κύριε Παπαδάκη, για να είμαστε τώρα σαφείς, συγκλίνουν στο ότι έχουμε μία υπόθεση η οποία πιθανά υπολογίζεται ότι είναι κοντά στα 20 δισεκατομμύρια. Εάν είναι έτσι όπως... Έτσι, αυτό είναι το μαχτικό πράγμα. Το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ακούστε με λίγο, κύριε Χρυσαπόπουλε. Έχουμε 2018. Καταλαβαίνουμε τώρα... Αύριο το πρωί. Ακούστε. Θέλω να ακούσετε, το κατάλαβα. Καταλαβαίνουμε ότι 20 δισεκατομμύρια υπάρχει πολύ υπάρχουν πολύ σοβαρές ενδείξεις. Είναι ένα μνημόνιο. Ότι... Αν είναι έτσι. Πώς θα γίνει δηλαδή. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί κάτι. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Φεύγετε από... Γιατί αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Γίνονται... Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο, κύριε Ματά. Προφανώς. Ακούστε. Πηγαίνετε, αύριο μεθαύριο γίνονται εκλογές και πιθανόν να χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά και πάτε στην αντιπολίτευση. Και μετά από 3-4 χρόνια έρχεται μια γραμματέας ενός διευθύνοντος συμβούλου μιας εταιρείας και λέει: εκτιμώ ότι ο Μαντάς δεν έχει πάρει λιγότερο από 200.000 ευρώ. Τότε τι θα κάνετε εσείς? Αυτό το πράγμα θα κάνουμε εκτιμώ ότι ο κύριος Μαντάς έχει πάρει όχι λιγότερο από 200.000. Αυτό είναι κατηγορία. Ακούστε με. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας. Στην έρευνα στην απόδειξη. Αλλά πέστε μου, δεν θα βγείτε στα κάγκελα. Συγχωρείτε. Εγώ δεν λέω ότι αν ένας άνθρωπος έχει κατηγορηθεί, αισθάνεται ότι έχει κατηγορηθεί άδικα, δεν βγαίνει στα κάγκελα. Αυτό έχει γίνει τώρα. Αλλά μη μου πείτε ότι δεν υπήρχαν. Και ο Τσοχαντζόπουλος βγήκε στα κάγκελα. Τι θέλετε να μου πείτε? Στον Τσοχαντζόπουλο υπήρχε άνθρωπος που μίλησε. Ο Τσοχαντζόπουλος μίλησε άνθρωπος. Γιατί εσείς γνωρίζετε. Με συγχωρείτε. Γιατί εσείς γνωρίζετε ποια είναι η εξέλιξη. Μην το ξαναπείτε αυτό. Βεβαίως, μην το ξαναπείτε. Διότι είναι τελείως λάθος. Στοχοποιείτε ανθρώπους χωρίς κανένα έλεος. Πρέπει να κάνω μια μικρή είναι διακοπή. Αυτό που κύριε Μαντά, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα συνεχίσουμε. Τα έχουμε πολλά και θα έρθω και για